Θα περάσουμε σε μια άλλη μουσικοχορευτική παράσταση αυτή τη φορά, που θα γίνει σήμερα στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα Βασίλης Πυρσινέλλας του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου. Είναι από το χορευτικό όμιλο Χουλιαράδων, οι οποίοι νομίζω έχουν ετοιμάσει μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση και παράσταση. Περισσότερο όμως νομίζω θα μας πει ο πλέον κατάλληλος άνθρωπος, ο κύριος Ράπτης Βασίλης. Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα. Χαιρόμαστε που σε έχουμε μαζί μας σήμερα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε για να μιλήσουμε για το τι θα δούμε σήμερα το βράδυ από το χορευτικό όμιλο Χουλιαράδων. Τι έχετε ετοιμάσει? Κοιτάξτε, ο χορευτικός όμιλος θα παρουσιάσει χορούς από την περιοχή των Ζουμέρκων, από το χωριό των Χουλιαράδων, και θα παρουσιάσει χορούς από τη Δράμα και από την Αλμοπία. Θα παρουσιαστούν τα μικρά, τα παιδικά τα τμήματα και ένα τμήμα γυναικών. Θα τραγουδηθούν πάρα πολλά τραγούδια της περιοχής. Ίσως θα είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται αυτή η ενότητα, η πολιτισμική, μέσα από μια τέτοια παράσταση, τέτοιας εμβέλειας στο πνευματικό κέντρο της πόλης μας. Προσπαθούμε να αναδείξουμε με αυτόν τον τρόπο την τοπική παράδοση, μια παράδοση που ίσως θα έλεγα δεν έχει παρουσιαστεί τόσο πολύ και που σε αυτό το εγχείρημα καλούμε τον κόσμο να έρθει κοντά μας έτσι και να την υποστηρίξει και να τη στηρίξει. Σαφέστατα, νομίζω έχετε κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά και από ό,τι βλέπω και στο πρόγραμμα έχετε ένα σωρό έτσι χορούς που θα μας παρουσιάσετε και μουσική και μια dream team μουσικών νομίζω επίσης. Ναι, είναι καταξιωμένη μουσική, προσέξαμε πάρα πολύ σε αυτό, κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια ώστε να παρουσιαστούν καταξιωμένες κομπανίες, ώστε να αποδοθεί αυτό το ηχόχρωμα πιστά, και έτσι έχουμε ορχήστρες και από τη Δράμα, έχουμε ορχήστρες από τη Μακεδονία. Έχουμε τον πλαστήρα που θα παίξει τον Ηλία με την κομπανία του τα Υπηρώτικα. Έχουμε επίσης τον Νίκο το Χαλκιά που παίζει πάρα πολλές φορές τα πανηγύρια του χωριού. Έχουμε χοροδία που θα τραγουδήσει. Έχουμε τις γυναίκες που κρατάνε ακόμα αυτά τα τραγούδια τα τοπικά. Και ξέρετε ότι οι Χουλιαράδες είναι ίσως το, από τα λίγα χωριά που κρατάνε αυτό το έθιμο, το καγκελάρι. Που το βρίσκουμε στην περιοχή των Τζουμέρκων και μόνο, γιατί αυτή η χωρία, η τελετουργική, έχουν χαθεί από τις άλλες περιοχές, δηλαδή από το Ζαγόρι, από το Πογόνι, από την Κόνιτσα, για πολλούς λόγους, ίσως γιατί αυτές ενταχθήκαν, αστικοποιήθηκαν πιο γρήγορα από τις άλλες, και είναι μια, να το πούμε, διαφορετικότητα πλέον. Το ένα χωριό να κρατάει ένα έθιμο, το οποίο έχει αρχές καταβολές και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει, έστω και μέσα από την αναβίωσή του. Ναι, σίγουρα. Πρέπει να κρατάμε και να διατηρούμε τις παραδόσεις. Εξάλλου αυτή είναι η ιστορία μας και λαός χωρίς ιστορία νομίζω δεν πάει πουθενά. Ή λαός μάλλον που δεν θυμάται την ιστορία του και δεν μαθαίνει από, και από τα λάθη, αλλά και από τα όμορφα που συμβαίνει και μέσα στις παραδόσεις. Τώρα, γέμιλησέ μας λίγο για το συντονισμό του όλου εγχειρήματος, γιατί τόσα άτομα νομίζω φαντάζει εφιαλτικό για κάποιον που προσπαθεί να τα συντονίσει όλα. Η κάθε παράσταση και η δική μας εδώ έχει πίσω της πάρα πολλή δουλειά. Μεγάλη προσπάθεια έχει γίνει, ας πούμε, στα παιδιά να μπορέσουν να αποδώσουν τους χορούς. Ξέρετε, αυτός ο χορευτικός όμιλος δημιουργήθηκε από μια παρέα παιδιών που αγαπούσαν το χορό και αγαπούσαν και το χωριό και δημιουργήσαν έναν σύλλογο για να μπορέσουν να εκφραστούν μέσα από αυτό, και τελικά αυτή η ομάδα έχει ανοίξει προς τα έξω. Έχουμε πάρα πολλά μέλη. Και αυτό είναι θετικό, και αυτό μας έδωσε και το θάρρος, ας πούμε, και το ένασμα να παρουσιάσουμε τους άλλους χορούς, γιατί είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται το Πνευματικό Κέντρο, όπως είπα. Αυτές οι παραστάσεις που ο κόσμος μπορεί να τις βλέπει μέσα σε ένα δίωρο, κάπου εκεί διαρκεί η παράσταση, έχουν πίσω τους πάρα πολύ μεγάλη ζήμωση και προσπάθεια και θέλουν και στήριξη οποιαδήποτε εκδήλωση κι αν γίνεται. Ώστε να ενθαρρυνθούν αυτά τα άτομα, να συνεχίσουν και βέβαια να δημιουργηθούν και νέοι πυρήνες. Γιατί μπορεί εμείς να βλέπουμε έτσι αποσπασματικά την κίνηση του χορού και μόνο, εντούτοις όμως δημιουργείται ένας φορέας πολιτισμού, εγώ πιστεύω, μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, την τριβή, την αλληλεγγύη, την προσπάθεια κτλ. Και στο τέλος βγαίνει, ας πούμε, μέσα σε ένα δίωρο και χάνεται. Είναι μια παραστατική τέχνη. Που ευτυχώς, ας πούμε, υπάρχει και η εικόνα τώρα και την. Σωστά, και την αποτυπώνω. Ναι, και την αποτυπώνω, και θα ήθελα να συγχαρώ και το κανάλι σας γι' αυτό, για την προσπάθεια που κάνει αυτή. Στο να παρουσιάζονται δηλαδή αυτές οι δουλειές. Και έτσι,
έχουν τα πράγματα με αυτή. Και έτσι έχουν τα πράγματα με την εκδήλωση. Αλλά νομίζω πρέπει να σταθούμε λίγο και στο χορευτικό όμιλο Χουλιαρά. Δεν είπατε ότι είναι μια ανοιχτή ομάδα. Τι ακριβώς κάνεις, σαν δράσεις, τα μέλη σας, πού μπορεί κάποιος να σας βρει? Ο χορευτικός ομίλος έχει τα δικά του γραφεία. Θα πρέπει να ξέρετε ότι γίνονται πάρα πολλές δράσεις. Είτε συμμετέχουν όχι μόνο οι χορευτικές εκδηλώσεις που γίνονται, είτε θα γίνουν εκδρομές, είτε θα γίνονται εκδηλώσεις στο ίδιο το χωριό. Πολλές φορές αναλαμβάνουν και αιμοδοσία, αναλαμβάνουν πολλές κοινοφελείς άλλες δράσεις, όπως αρκετοί σύλλογοι το κάνουν αυτό. Έχουν δηλαδή μια σταθερή πορεία στα κοινωνικά πράγματα και έχουν μια δυναμική. Αυτό δηλαδή αντικατοπτρίζει κατ' ουσίαν και την περιοχή των Τζουμέρκων, που πιστεύω εγώ προσωπικά, διαβάζοντας κατά κάποιο τρόπο την τοπική τους παράδοση, που είναι ανοιχτή και είναι πάρα πολύ δεκτική σε νέες μελωδίες, σε νέα ακούσματα. Ξέρετε, έχει κατηγορηθεί αυτή η περιοχή από αρκετούς, και αυτό είναι λάθος κατά τη γνώμη μου, ότι έχει ενσωματώσει στην παράδοσή της στοιχεία νεόφερτα. Αυτό για μένα αναδεικνύει μια δυναμική της περιοχής, μια κοινωνία η οποία είναι ανοιχτή στα ερεθίσματα τα έξω, τα οποία τα αφομοιώνει με έναν πολύ καλό τρόπο και γίνεται η ίδια εκφραστής αυτών των στοιχείων που μπορεί να είναι όντως από άλλες περιοχές και κυρίως από το Μουριά, από τη Στερεά Ελλάδα, που έρχονται πάρα πολλές μουσικές. Είναι η περιοχή που έχει αναδείξει πάρα πολλούς μουσικούς. Έχει αναδείξει, τώρα γνωρίζετε όλοι, τον Γιάννη τον Παπακώστα, που είναι από τους κορυφαίους τραγουδιστές που έχουμε. Και έχουμε έναν μοναδικό τρόπο. Από τη μία έχουμε ένα δωρικό τρόπο χορού μέσα από το καγκελάρι, έτσι όπως το εκφράζει η κοινότητα. Και έχουμε πάλι έναν αυθορμητισμό που σπάνια τον βρίσκει σε άλλες περιοχές. Χορεύουν δηλαδή πολύ δυναμικά, πολύ ζωντανά, το ευχαριστούνται και μπορεί κάποιος να το απολαύσει αυτό πραγματικά. Και να πάμε λίγο και σε πιο ειδικές, αν θέλεις, ερωτήσεις, Βασίλη, επειδή είσαι και χοροδιδάσκαλος. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, τελικά ο ρόλος και το στίχημα, αν θέλεις, ενός χοροδιδάσκαλου, ποιο μπορεί να είναι? Ο χοροδιδάσκαλος, το στίχημά του είναι να προσπαθήσει να συσπυρώσει τελικά αυτή την ομάδα που ασχολείται με το αντικείμενο του χορού. Αφού λοιπόν δημιουργηθεί ένας πυρήνας, μια ομάδα που σχετίζεται μεταξύ της, να μπορέσει να τους, όχι μόνο να εκφραστεί μέσα από το χορό, μέσα από το βήμα, γιατί ξέρετε, μπορεί ας πούμε τελικά η όλη ιστορία να είναι μία ώρα πρόβα την εβδομάδα, εντούτοις όμως οι σχέσεις που αναπτύσσονται δημιουργούν καθημερινότητα σε αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή σχολιάζουν, θα βρεθούν, θα ξαναβρεθούν, θα ταξιδέψουν, θα γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Άρα το στίχημα είναι το πώς θα μπορέσουν να συσπηρωθούν αυτά τα μέλη και πώς θα μπορέσουν να αναπτύξουν τη δημιουργία τους, να αποκτήσουν μία δυναμική ώστε να πρωτοτυπήσουν, να παρουσιάσουν την παράδοση με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι ευχάριστος για τους ίδιους, αλλά θα λειτουργήσει και σαν κάποιο μήνυμα, σαν ένας πομπός προς τα έξω, ώστε να συνεχίσουν οι άνθρωποι να ασχολούνται με το αντικείμενο του χορού, με την παράδοση την τοπική, και να γίνονται όλο και περισσότεροι αυτοί οι πυρήνες. Αλλά να μην αναλωθούν μέσα σε τριβές, σε σχόλια, σε αναλώσεις, σε στερεότυπα κτλ. Δηλαδή το μεγαλύτερο ζήτημα ίσως είναι αυτό. Από εκεί και πέρα, ο χορός σαν τέχνη, ο παραδοσιακός χορός, έχει μια τεράστια ευρύτητα, θα το μπορώ να πω. Εμείς έχουμε μπει σε ρεπορτόρια όλων των περιοχών της Ελλάδος. Όπως ξέρετε, δουλεύουν όλοι οι σύλλογοι έτσι. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί ένας που θα μπει σε ένα σύλλογο έχει πάντοτε κάτι να μάθει. Πρέπει να φύγουμε από αυτή την αντίληψη ότι ο χορός είναι κάτι kids, το οποίο το ξέρουμε και τελειώνει. Ο χορός δεν τελειώνει ποτέ κατ' ουσίαν. Και για εμάς τους δασκάλους, δηλαδή, που μαθαίνουμε τις τεχνικές και το ύφος των περιοχών αυτών, και βέβαια στα μέλη που έρχονται. Και αυτό είναι βέβαια έτσι κι αλλιώς ένα μεγάλο ζητούμενο για τα χορευτικά, η χορευτική ταυτότητα. Από εκεί ξεκινάμε. Αλλά κατ' ουσίαν υπάρχει μια βάση, ένα
άλλο πεδίο που παίζονται πάρα πολλά πράγματα στο επίπεδο των σχέσεων κυρίως και της δημιουργικότητας. Η παράδοση είναι μια ανεξάντλητη πηγή και πολλές φορές έναν απλό χορό που θεωρούμε εμείς απλό μπορούμε να πάμε σε ένα χωριό ή σε κάποιο άλλο χορευτικό και να το δούμε διαφορετικά και να μάθουμε πάντα κάτι καινούριο, ιδιαίτερα στον παραδοσιακό χορό. Δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να πει ότι τα ξέρει όλα ή ότι, εν πάση περιπτώσει, ξέρει αρκετά πάνω στο κομμάτι του χορού. Επομένως, χοροδιδάσκαλος σημαίνει σκηνοθέτη, σημαίνει, ξέρω εγώ, δάσκαλος, τι ακριβώς? Α, ναι, τώρα είναι ένα θέμα αυτό, γιατί ένας χοροδιδάσκαλος στην ουσία διδάσκει, πρέπει να είναι δάσκαλος, πρέπει να έχει και αυτός εκπαιδευτεί, να έχει το γνωστικό αυτό το αντικείμενο, να το κατέχει καλά, τη μεθοδολογία, τον τρόπο που θα διδάξει, όλο αυτό το ρεπερτόριο, την παιδαγωγική μέθοδο και όλα αυτά τα σχετικά. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή μία παράσταση απαιτεί πάρα πολλά πράγματα πλέον, έτσι όπως είναι, έχει μάθει ο κόσμος να τα παρακολουθεί στην τηλεόραση, δεν πρέπει να υπολείπεται μία χορευτική παράσταση μιας θεατρικής παράστασης ή μιας εικόνας από την τηλεόραση. Ξέρετε, συμβαδίζουμε μαζί σε αυτά τα πράγματα. Και εδώ όμως εμείς έχουμε ένα μεγάλο κενό, ενώ το θέατρο έχει κάνει βήματα σε αυτό το, σε αυτό το πεδίο, δηλαδή έχει το σκηνοθέτη, έχει τον ηθοποιό του, τον ενδυματολόγο του και όλα αυτά. Εμείς έχουμε μείνει πίσω, θεωρώ, και καλείται ο δάσκαλος, τώρα ο χοροδιδάσκαλος, να τα αναπληρώσει. Mm-hmm. Αυτά πολλές φορές δεν γίνονται σωστά, λόγω ελλείψεων και δικαιολογημένα. Και δεν γίνονται γιατί δεν κατάφεραν οι πολιτιστικοί σύλλογοι να συσπυρώσουν τελικά είτε τη συνοικία, αυτούς τους ανθρώπους που έχουν τη γνώση και, μπορούν, και θέλουν και μπορούν να την προσφέρουν είτε στη συνοικία, είτε στο χωριό τους, είτε σε έναν σύλλογο, ώστε αυτές οι δεύτερες φωνές και πιο εξειδικευμένες φωνές να δημιουργήσουν ένα πιο ολοκληρωμένο θέαμα. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν υπολείπονται οι χορευτικές παραστάσεις σε αυτό το στήσιμο και μοιραία νομίζω αυτό θα μας οδηγήσει σε άλλες πεπατημένες. Είναι λάθος η διαδρομή μας αυτή. Mm-hmm. Και το ξαναλέω ότι είναι θέμα συνεργασιών και παιδείας και αλληλεγγύης και είναι δηλαδή όλες αυτές οι πτυχές που πρέπει να αναπτύξει ένας σύλλογος ώστε να συσπυρώσει άτομα που θα μπορέσουν να το κάνουν κατά κάποιο τρόπο με το λιγότερο έξοδο. Mm-hmm. Πρέπει ένας σύλλογος δηλαδή να στηριχτεί στις δυνάμεις του. Ναι. Δεν μπορεί να φέρνει συνέχεια επαγγελματίες. Δεν είναι τόσο μεγάλη πόρη πλέον και θα πρέπει να γίνει με έναν άλλον τρόπο αυτό. Αυτό νομίζω είναι πολύ σημαντικό που λες, Βασίλη. Η παραγωγή, αν θέλεις, και η μετάδοση της αγάπης και της γνώσης για την παράδοση. Γιατί νομίζω πολλοί σύλλογοι και όλα αυτά τα παιδιά που έρχονται σε έναν σύλλογο, το στοίχημα νομίζω για μένα είναι αυτό, σαν χοροδιδάσκαλος. Να καταφέρεις να μεταδώσεις την αγάπη για τον παραδοσιακό χορό και να στρέψεις και τα παιδιά προς τα εκεί. Πολύ γρήγορα όμως θέλω να σε πάω, γιατί όντας χορευτής και εγώ ο ίδιος, τη γνώμη σου για το τι τελικά κάνει κάποιον καλό χορευτή. Τι κάνει δηλαδή το χορευτή καλό? Κοίταξε να δεις, αν πάμε στο παρελθόν, υπήρξαν πάρα πολύ καλοί χορευτές, αυτοί που είχαν βιωματική σχέση με το χορό. Δηλαδή που ζήσανε σε μια κοινότητα όπου όλες αυτές οι κοινωνικές διαδικασίες όπου υπήρχε ο χορός, το τραγούδι κτλ. Καθρεφτιζόταν, καθρέφτιζε την κοινωνία και αυτός ήταν ενσωματωμένος μέσα σε αυτό. Okay. Από όταν αστικοποιηθήκαμε γνωρίζουμε όλοι ότι μετά αυτό έγινε αποσπασματικά. Mm-hmm. Μιλάμε για μια αναβίωση της παράδοσης. Δεν υπάρχει δηλαδή παραδοσιακός γάμος, δεν υπάρχει βάπτιση, δεν υπάρχει το έθιμο, αναβιώνεται με έναν διαφορετικό τρόπο. Άρα λοιπόν αυτό το νέο το παιδί που έρχεται να διδαχτεί χορό δεν έχει αυτό το αναιγκαίο ερέθισμα και το βίωμα σε σχέση τώρα με τον παππού του. Οπότε αυτό το παιδί υπολείπεται σε πολλά πράγματα που σχετίζονται με την παράδοση, την τοπική του αν θέλετε και τα ακούσματά του που έρχεται να το αναπληρώσει το χορευτικό. Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι παραδοσιακοί μουσική εγώ νομίζω ακούνε στη μία ώρα που έρχονται ή στις δύο στο χορευτικό. Mm-hmm. Πολύ δύσκολα θα βάλει κάποιος να ακούσει μελωδία. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος των συλλόγων πάνω σε αυτό. Και για να γίνει λοιπόν ένας καλός χορευτής,
Δεν μπορεί, δεν γίνεται μέσα από μία συνισταμένη. Είναι πολλοί οι παράμετροι που συμβάλλουν σε αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή θα πρέπει να έχει εικόνες από το χωριό του, να έχει τους γονείς του που τον ενθαρρύνουν, που είναι οι ίδιοι χορευτές και χορεύτριες. Θα πρέπει να μπει σε ένα σύνολο που θα το αγαπήσει και θα το νιώσει σπίτι του. Θα πρέπει να έχει έναν πολύ καλό χοροδιδάσκαλο που θα καταφέρει ας πούμε, να του εμφυσίσει αυτή την αγάπη για το χορό. Θα πρέπει να σχετιστεί με πάρα πολλά πράγματα, να δημιουργήσει νέες εμπειρίες μέσα σε ένα τέτοιο χώρο, οι οποίες θα τον κρατήσουν στον ίδιο χώρο. Mm-hmm. Και μετά η αγάπη του και το πόσο θέλει να μάθει και να καταλάβει το χώρο, νομίζω αυτή η διαδικασία θα τον πάει εκεί που θέλει τελικά. Mm-hmm. Τι να πω, νομίζω είναι όλα πάρα πολύ σημαντικά αυτά που λέμε και θα ήθελα να σε ρωτήσω πάρα πολλά, αλλά ο χρόνος μας πιέζει όπως καταλαβαίνεις κι εσύ. Νομίζω πρέπει κάποια στιγμή να τα ξαναπούμε σύντομα για να πούμε ακόμα περισσότερα. Αλήθεια, τι ετοιμάζετε μετά από αυτή την εκδήλωση, έχετε κάτι στα σκαριά? Θα ξεκουραστούμε. Θα κάνουμε μια ωραία εκδρομή, πιστεύω, με το Σύλλογο, mm-hmm. στο να μπορέσουμε να μοιραστούμε με αυτές τις εμπειρίες, τα λάθη μας, τις ομορφιές που έχει αυτή όλη η διαδικασία. Και στο μέλλον θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια τακτική παρουσία στα πολιτιστικά δρόμενα. Ο Χορευτικός Όμιλος Κουλιαράδων έχει μια βαρύτητα, έχει σπουδαίους χορευτές και σπουδαίες φωνές, πιστεύω, και θα έχει μια σημαντική παρουσία στο μέλλον. Τέλεια. Οπότε νομίζω θα αναμένουμε να τα ξαναπούμε εδώ μεταξύ μας κάποια στιγμή στο στούντιο με ακόμα περισσότερα. Προς το παρόν μπορούμε να τα πούμε όλοι σήμερα το βράδυ στις 8.30. Στο 8 η ώρα. 8. 8. Και πριν 8.30 είπα, 8. Εντάξει, τα σαρδάμι είναι για να γίνονται εξάλλου. 8 η ώρα λοιπόν. Στο Νεύσα Βασίλης Πρισνέλλας, στο Δημοτικό Κέντρο του Δημενιτών, μια εξαιρετική μουσικοχορευτική παράσταση, τραγουδώντας τη σιωπή από το Χορευτικό Όμιλο Χουλιαράδων. Ευχαριστώ πολύ τον Βασίλη τον Ράπτη που ήταν μαζί μας και μας είπε όλα αυτά τα ενδιαφέροντα και σίγουρα στο μέλλον θα μας ξαναπασχολήσει ο Χορευτικός Όμιλος Χουλιαράδων. Είναι από τους πιο ενεργούς εδώ στην πόλη.